Πάμε. Πάμε. Εδώ. Εδώ στη Εγκαινιάστηκε το πρωί της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου παρουσία των Υφυπουργών Ανάπτυξης Άννας Μάνης Παπαδημητρίου και Ζωής Ράπτη, το περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, παρουσία και του Προέδρου Γιάννη Μασούτη. Από εδώ, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια άκρως επιτυχημένη ΔΕΠ από το περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, όπου κάναμε τα εγκαίνια μαζί με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τον κύριο Μασούτη, και την έτερη υφυπουργό, και φυσικά και πάρα πολλούς εκπροσώπους των επιμελητηρίων. Συμμετέχουν περίπου 58, νομίζω, επιμελητήρια, 270 επιχειρήσεις, και εμείς ως Υπουργείο Ανάπτυξης είμαστε δίπλα στο επιχειρήν, πάντα για το καλό της Ελλάδας και των συμπολιτών. Ναι, έχουμε τη χαρά να εγκαινιάζουμε εδώ το περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με συμμετοχή από 56 επιμελητήρια από όλη τη χώρα και 270 επιχειρήσεις που εκθέτουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, καλές δουλειές και φυσικά και στην έκθεση να είναι μια πετυχημένη εβδομάδα και για τη Θεσσαλονίκη. Ως υπεύθυνη του χαρτοφυλακίου για την έρευνα και την καινοτομία, συνεργαζόμαστε με τα επιμελητήρια από το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να στηρίξουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Στις startup επιχειρήσεις που παράγουν καινούργια προϊόντα στη συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά μας κέντρα. Τα επιμελητήρια ως θεματοφύλακες των συμφερόντων των επιχειρήσεων βρίσκονται σε άμεση συνεργασία μαζί μας, έχουν τα εγγένειά τους σήμερα και τους εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. Στη συνέχεια, τόσο η κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου όσο και η κυρία Ράπτη πραγματοποίησαν επισκέψεις στα περίπτερα των επιμελητηρίων της χώρας, ενώ επισκέφθηκαν και τα περίπτερα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην Καβάλα πήγα πέρυσι, τον Οκτώβριο, στην έκθεση που είχε κάνει το επιμελητήριο, μια εξαιρετική έκθεση με φοβερές επιχειρήσεις που εξέθεταν τα προϊόντα τους. Ευελπιστώ ότι θα είμαι και φέτος κοντά τους. Συγχαρητήρια για το περίπτερο του επιμελητηρίου Καβάλας, για τους επιχειρηματίες που συμμετέχουν. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και τα προϊόντα είναι εξαιρετικά. Είπα και νωρίτερα επίσης ότι είναι στόχος μας να ενισχύσουμε την ελληνική περιφέρεια. Έτσι λοιπόν, είμαστε δίπλα στην επιχειρηματικότητα, σαν Υπουργείο Ανάπτυξης, και κυρίως δίπλα στην ελληνική περιφέρεια, στο επιχειρήν της ελληνικής περιφέρειας. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν και να καλωσορίσω στο περίπτερό μας την Υφυπουργό. Είχαμε πράγματι τη χαρά και την τιμή να την έχουμε πριν από περίπου ένα χρόνο στα εγκαίνια της έκθεσης. Η πρόσκληση από τότε έχει παραμείνει ανοιχτή. Και περιμένουμε μεγάλη χαρά στις 4 Οκτωβρίου που είναι και η Καβάλα Expo να σας έχουμε πάλι κοντά μας. Φέτος ευελπιστούμε να είναι ακόμα πιο δυναμική η έκθεσή μας. Βλέπουμε ήδη εδώ ένα μικρό δείγμα. Είναι τα προεόρτια πριν την μεγάλη έκθεση της Καβάλας με τοπικές επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι η στήριξη που μας έχετε δώσει αυτό το διάστημα πραγματικά και εμάς μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε δυναμικά για την επιχειρηματικότητα και για τις επιχειρήσεις του νομού Καβάλας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και σας περιμένουμε με χαρά και ικανοποίηση να έρθετε στα μέρη μας.